που λες εσύ. Ναι, πείτε. Απόλαυση αυτό το κούρο. Απόλαυση δεν λες τίποτε. Σκέφτομαι το εργοστάσιο μου να βγάλει γαριδάκια σε αυτό το μέγεθος. Έλα βρε Πίτερ, μην είσαι τόσο υπερβολικός. Βγάζει πυρογαριδάκια, πέκο γαριδάκια, φίστεκο γαριδάκια, ντόματο γαριδάκια. Εφτάνεται, μην είσαι τόσο άπλιστος. Όχι και άπλιστος, Τζίμι μου. Απλώς ενδιαφέρομαι για τα μικρά παιδιά να μην τους λείψει τίποτε. Σιγά, σιγά κι ανατρίχιασα. Έπειτα, με κατηγορείς εμένα, ποιον εμένα, για απληστία. Ξεχνάς το δικό σου εργοστάσιο ότι βγάζεις. Βγάζεις μπισκότα βανίλιας, μπισκότα σοκολάτας, μπισκότα μικρά, μπισκότα μεγάλα, πτυφούρ. Σε λίγο θα βγάλεις μπισκότα με γύρο και κοκορέτσι. Κατά βάθος αυτό που λες, δεν πείτε πόσο άσχημη είναι. Δεν μου λες, Ρετσί. Μπισκότα με τζατζίκι, πότε θα βγάλεις. Τέλος πάντων, προχθές Τζίμι μου που ήμουνα στη New York, πήρα καταπληκτικές ιδέες για τα γαριδάκια μου. Και άλλες ιδέες πια. Όχι ρε παιδί μου, για τη διαφήμιση λέω, πρόσεξε να δεις. Είναι ένα τέρας. Κρατάει στα χέρια του ένα πακέτο γαριδάκια. Ήθελα να ξέρω γιατί παιδικές διαφημίσεις είναι όλο τέρα. Τι θέλουν να ότι τα τέρατα είναι παιδάκια. Όχι. Ότι τα παιδάκια είναι τέρατα. Ή τέλος πάντων θα μεταμορφωθούν σε τέρατα τρώγοντας αυτά που τους ταΐζουν. Μα δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Είναι ένα τέρας. Κρατάει στα χέρια του ένα πακέτο γαριδάκια. Ξαφνικά που λες, ξεπηδάει ένα άλλο τέρας να διεκδικήσει τα γαριδάκια. Και μετά ξεπηδάει κι άλλο ένα τέρας. Έλα βρε παιδί μου. Μα άφησε με επιτέλους να ολοκληρώσω. Είναι ένα τέρας. Το είπαμε. Κρατάει ένα πακέτο γαριδάκια. Ξαφνικά που λες, ξεπηδάει το άλλο τέρας να διεκδικήσει τα γαριδάκια. Γίνεται μεγάλος σαματάς, μεγάλος καυγάς. Βουλιές, κλωτσιές. Ώσπου το ένα τέρας ρίχνει το άλλο κάτω με δύναμη, το πατάει, το εξοντώνει και βγαίνει μπροστά με καμάρι και λέει: με γαριδάκια ψευτήτος, πάντα πιο δυνατός. Φοβερή διαφήμιση, έμπι μου πεις. Ναι, τι να σου πω. Α, για να δεις εδώ τι γράφουν οι διαιτολόγοι του γιατροί. Όχι γαριδάκια και φτιάξει τα παιδιά να αποφεύγονται, διότι είναι πολύ πικάντικα και αντιγυνά. Δεν βαριέσαι καημένε. Βάζω εγώ τη διαφημισάρα μου 7 και 8 φορές πριν και μετά από κάθε παιδική εκπομπή και άντε τώρα τα πιτσιρίκια να αντισταθούν. Φάτε γαριδάκια ψευτήτος σε όλες τις υπέροχες γεύσεις. Γαριδάκια ψευτήτος, γίνε δυνατός σαν δράκος, εξόπτωσε τους όλους. Ένα γαριδάκι την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Καλά αυτό, ας το μην το λες. Μπορώ να πάρω τα φλιτζάνια, κύριε. Ναι, Μαρία. Α, και πού σε. Φέρε στον κύριο Τζιμ να δοκιμάσει αυτά τα καινούργια γαριδάκια. Άσε, δεν χρειάζεται. Όχι. Πρέπει να φας, να δεις γεύση ασυναγώνιστη. Άσε, σου λέω, ή πια τον καφέ τώρα. Ρε, παιδί μου, μην το καταπιείς. Δοκίμασ' το και φτύσ' το. Μαρία, φέρε και ένα ποτήρι Perrier να ξεπλύνει το στόμα του ο κύριο Τζιμ. Τέλος πάντων. Ορίστε πράγματα. Συγχαίρονται τα ίδια τους τα προϊόντα. Τι είπες, άφησα λέγορα παιδάκια, τι σας ταΐζουμε. Τι είπες, Μαρία. Τίποτε, για τα γαριδάκια λέω. Να τα σερβίρω σε ένα μπολ ή σε μια πιατέλα. Σε ένα πιατάκι του γλυκού καλά είναι. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που να πεις. Πόσο κόπο. Τι κόπο. Την πληρώνω και τις βάζω και ένσημα. Νομιμότατος. Χαίρετε το Τζιμ. Το καλό μας γείτονα και συνάδελφο. Τι κάνουν τα μπισκότα μας. Τι κάνει η φίλη μου Μαρίνα. Καλά, σε χαιρετά. Α, μην είπε μάλιστα να σου διαβιβάσω τα σχέδια.